Ξεκίνησαν χθες οι αγώνες για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΤΑΕΚ Βοντό, ITF, στο κλειστό στα δύο ωράκια. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας και ο εθνικός προπονητής μίλησαν για τη διοργάνωση που φιλοξενεί περισσότερους από 1.000 αθλητές και αθλήτριες από 26 χώρες. Είναι, πιστεύω, η μεγαλύτερη διοργάνωση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια λόγω COVID κιόλας. Με 26 χώρες και γύρω στους 1.200 με 1.300 αθλητές και συνοδούς. Μια διοργάνωση η οποία πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δυνατή και ευχαριστούμε πάρα πολύ την τοπική κοινωνία που μας έχει στηρίξει και μας έχει βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η Κρήτη είναι ένα μέρος το οποίο είναι όνειρο για πολλούς ξένους να έρθουν. Πραγματοποιήθηκε ένα από τα όνειρά τους. Δεν είναι μόνο ο πρόεδρος Παγκόσμιας Ομοσπονδίας του ΤΑΕΚ Βοντό, του ITF, είναι εδώ και ο πρόεδρος Παγκόσμιας Ομοσπονδίας από το WTF, το Ολυμπιακό που είναι. Αλλά ο δικός μας ο πρόεδρος, ο Ρίο Ξόν, έχει ενθουσιαστεί και όντως ζήτησε να κάνουμε και ένα παγκόσμιο στην Κρήτη. Τα μηνύματα που θέλουμε να στείλουμε ότι είμαστε μια από τις δυνατότερες χώρες όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο, το έχουμε αποδείξει παλαιότερα σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα που έχουμε φέρει μέχρι τη δεύτερη θέση. Εννοείται ότι όλοι μας αθλητές, παράγοντες, προπονητές θέλουμε να πάρουμε σε αυτή τη διοργάνωση και μέσα στη χώρα μας, μέσα στην έδρα μας, μέσα στην Κρήτη την πρώτη θέση. Αυτό θα το επιδιώξουν καθημερινά μέχρι και το Σαββάτο όλοι μας οι αθλητές.